Στη σκιά του πανικού που προκάλεσε η πτώση κλαδιού στο Μασταμπά το περασμένο Σάββατο, ο Δήμος Ηρακλείου μέσω του αρμόδιου αντιδημάρχου Γιάννη Αναστασάκη απαντά για τα πιθανά αίτια του περιστατικού. Ακόμα και φαινομενικά υγιή έχουν προβλήματα, ιδιαιτέρως τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες, που από ό,τι έμαθα και εγώ, γιατί είναι ένα επιστημονικό αντικείμενο το οποίο δεν γνωρίζω, από τη δασολόγο Διευθύντρια Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου, είναι κάτι που συμβαίνει και δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Δηλαδή να σπάνε κλαδιά λόγω της αφυδάτωσης που περνάνε και τα δέντρα αυτά το καλοκαίρι. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η επιστημονική απάντηση για το συμβάν, τόσο από τη δασολογία όσο και από το ΕΛΜΕΠΑ. Έχω ζητήσει από τη Διευθύντρια και δασολόγο της υπηρεσίας, την κυρία Φραγκούλη, να διερευνήσει για να βγει ένα πόρισμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Παναγιώτη Νεκτάριο, τον καθηγητή, που υποστηρίζει επιστημονικά το έργο του Δήμου Ηρακλείου, για να καταλάβουμε τι ακριβώς μηχανισμός συνέβη και ένα κλαδί από το πουθενά έσπασε, γιατί ήταν αρκετά μεγάλο. Ένα χρόνο ακριβώς μετά την τραγωδία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας με θύμα τον Παναγιώτη Μητρέλο, οι κάτοικοι του Μασταμπά δεν μπορούν ακόμα να ξεπεράσουν το σοκ από το περιστατικό που θα μπορούσε να στοιχήσει ανθρώπινες ζωές. Επανειλημμένως έχουμε κάνει παράπονο στο Δήμο για αυτό το θέμα. Και ήρθε και άνθρωπος από συνεργείο τότε που κόβανε τα δέντρα και μας είπε: εντάξει, καλό είναι ακόμα. Και αυτό ήταν ολόκληρο το δέντρο και έγερνε. Τον φώναξα τον κύριο αυτόν, του λέω: σας παρακαλώ πολύ, δεν βλέπετε ότι το δέντρο γέρνει? Θα θρυνίζω με θύματα εδώ. Λέει: καλό είναι ακόμα. Αυτό που με προβληματίζει εμένα προσωπικά είναι στον διαπιστωμένο κίνδυνο πολλών δέντρων γύρω στα 30 στο Μασταμπά, για τα οποία έχει εκδοθεί και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να αφαιρεθούν, αλλά έχουν παγώσει οι ενέργειες λόγω των ασφαλιστικών μέτρων ορισμένων κατοίκων που αγωνιούν δικαίως για το πράσινο της πόλης, αλλά από την άλλη όμως έδεσαν τα χέρια του Δήμου Ηρακλείου και δεν μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο. Οι πτώσεις δέντρων που έχουν καταγραφεί στο Ηράκλειο τον τελευταίο χρόνο προκαλούν έντονο προβληματισμό στους πολίτες που ζητούν από τη Δημοτική Αρχή μια ουσιαστική μελέτη που θα καταλήξει σε άμεση παρέμβαση με στόχο τη θωράκιση της δημόσιας ασφάλειας. Μάλιστα, το πεύκο που κατέρευσε στο Μασταμπά δεν ήταν στη λίστα με τα επικίνδυνα δέντρα. Την ώρα που κοβότανε το δέντρο, έκανε όπισθεν η σύζυγός μου και τα άκουσα να ξεριζώνεται, να πέφτει. Το είδα και έπεφτε. Εκείνη τη στιγμή της φώναξα να κάνει μπροστά. Ευτυχώς με άκουσε. Δεν ξέρω πώς, με άκουσε όμως και έκανε μπροστά ευτυχώς. Αλλιώς θα είχε πέσει πάνω στα μάξι. Δεν μπορώ να ηρεμήσω, αλήθεια σας λέω. Τα διαμερίσματα είναι τα πάρκινγκ, τα αυτοκίνητά μας που περνάνε τα παιδιά μας, εμείς. Για το συγκεκριμένο δεν υπήρχε στις καταγραφές του Δήμου εγνωσμένος κίνδυνος, γιατί φαινομενικά ήταν υγιέστατο. Την ίδια στιγμή η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι θα επανέλθει στις δικαστικές αίθουσες με νεότερα δεδομένα για την κοπή επικίνδυνων δέντρων που έχουν παγώσει μετά από προσφυγές δημοτών. Ζήτησα άμεσα να επανέλθουμε με νεότερα δεδομένα λόγω και του περιστατικού αυτού στο δικαστήριο, δείχνοντας ότι πλέον πρέπει να δράσουμε άμεσα, γιατί πολλές περιπτώσεις που δεν παρουσιάζουν καμία εξωτερική ένδειξη αποδεικνύονται με επικίνδυνες, πόσο μάλλον αυτές που με τα δεδομένα τα επιστημονικά όπως τα ζήγησαν και τα βαθμονόμησαν οι επιστήμονες είναι ήδη κάποιας επικίνδυνοτητας.